παλεύει για να αναγεννηθεί η οδός Δελφών από τα χτυπήματα που δέχθηκε τα προηγούμενα χρόνια λόγω των εργασιών για το μετρό. Μπορεί οι λαμαρίνες σε πολλά σημεία να έχουν απομακρυνθεί και οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων να δηλώνουν πως μπόρεσαν να πάρουν μια ανάσα. Όμως σε καμία περίπτωση ο συγκεκριμένος δρόμος δεν έχει την εικόνα του παρελθόντος, τότε που θεωρούνταν ένας από τους πιο εμπορικούς της πόλης. Σήμερα είναι καλύτερα. Εν συγκρίση με παλιά που ήταν λαμαρίνες μπροστά στο μαγαζί μας, ήταν πρόβλημα. Μας ανοίξανε και δύο φορές, μας κλέψανε γιατί ήταν οι λαμαρίνες, είχαν ύψος 2 μέτρα. Τώρα φυσικά είναι απέναντι. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι μας βλέπουν τώρα και στα μαγαζιά. Είναι καλύτερα τώρα η περιοχή. Αυξητική τάση παρουσιάζει η κίνηση στα καταστήματα της Δελφών από τη στιγμή που ορισμένες από τις λαμαρίνες του μετρό απομακρύνθηκαν. Ήταν δύσκολο, ναι, επειδή δύσκολο λόγω δουλειά. Ναι, δεν είχαμε δουλειά, είχαν λιγότεροι πολλοί και όταν από τη στιγμή που έφυγε εκεί, άνοιξε ο δρόμος και είναι πολύ καλύτερα. Οπότε η κατάσταση έχει βελτιωθεί αρκετά. Αρκετά, ναι. Κατά 70% να σας πω. Πιστεύεις ότι άμα φύγουν τελείως οι λαμαρίνες θα φτιαχτεί κι άλλο η κατάσταση? Ναι, θα μπορέσει να κατέβει ο κόσμος από τη Φλέμιγκ, θα ανοίξει ο δρόμος και θα κατεβαίνει. Δεν θα κάνουν κύκλο όπως τώρα κάνουν. Οπωσδήποτε είναι ωραία τώρα. Πολύ ωραία είναι. Η κίνηση στα μαγαζιά. Η κίνηση είναι τα ίδια, παιδιά. Καλά, τώρα έχει λίγο διαφορά που έφυγαν οι λαμαρίνες από μπροστά. Άμα φύγουν όλες, ίσως είναι λίγο καλύτερα. Βέβαια, οι λαμαρίνες δεν έχουν φύγει οριστικά και σε πολλά σημεία βρίσκονται ακόμα εκεί. Μάλιστα, σε εκείνα τα σημεία η οδός Δελφών μοιάζει με περιοχή φάντασμα, καθώς υπάρχουν μόνο ξενίκια στα καταστήματα και πεζοδρόμια από τα οποία η διέλευση των πεζών γίνεται με ιδιαίτερη δυσκολία. Εδώ προτού περίπου 1,5 χρόνο ήταν οι λαμαρίνες πολύ πιο κοντά, δηλαδή ήταν στο 1,5 μέτρο από την πόρτα. Φύγανε, ανοίξανε λίγο, ξαναπήγανε απέναντι στο χώρο αυτό, αλλά τώρα ουσιαστικά κάνουμε κάποιες εργασίες κάτω από ό,τι ξέρω, ηλεκτρολογικές και υδραυλικά για αυτά. Περίπου έχει ένα χρόνο ακόμα για να φύγουν από εδώ οι λαμαρίνες, να ανοίξει ο δρόμος. 1 με 1,5 χρόνο. Βοήθησε καθόλου που φύγανε λίγο πιο μακριά οι λαμαρίνες? Ναι, ναι, βοήθησε. Πήραμε ανάσα. Σου λέω, ήμασταν ασφυκτικά. Ήμασταν οι πόρτες κατά έξω, να φανταστείς, δεν άνοιγαν. Βρίσκανε επάνω. Είχαμε ζόρι. Είχαμε ληστείες το βράδυ, σκοτεινά ήταν αυτά. Είχαμε προβλήματα. Τώρα λίγο ανέβηκε και η κίνηση. Λίγο ρε παιδί που βελτιωθήκαμε. Αν και ακόμα γύρω-γύρω έχει όλα τα μαγαζιά, είναι άμα δεις κλειστά. Φυσικά πρέπει να φύγουν οι λαμαρίνες. Αυτές κατέστρεψαν μαγαζιά. Υπάρχει πρόβλημα με όλη εδώ την κίνηση. Τώρα αυτή την πλευρά βγάλαν τις λαμαρίνες. Ναι, αυτή. Σε καθόλου. Βέβαια βοήθησε. Έχει ελαφρά βελτιωθεί. Απλά ο κόσμος πια δεν μπορεί ούτε να παρκάρει έξω, ούτε να αφήσει το μάξι να πενταχτεί 2 λεπτά να ψωνίσει κάτι, ούτε κάνουμε στο φούρνο που δεν παραδείγματο χάρη, όπω μάθαμε φαρμακείο και σε εμά. Ήταν πολύ χειρότερη κατάσταση πριν που ήταν και αυτή την πλευρά οι λαμαρίνες. Ναι, ήταν πάρα πολύ χειρότερα. Βασικά, συνέχεια προσπαθούσαμε να μας ανοίξουν, δεν υπήρχε αστυνόμευση, ήταν πολύ σκοτεινά. Πεσμένη κίνηση, φαντάζομαι. Πάρα πολύ. Αφού βέβαια μας βλέπει ο κόσμος, νομίζαμε ότι κλείσαμε. Η ολοκλήρωση του μετρό και η απομάκρυνση των λαμαρινών θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής και όλοι ελπίζουν να γίνει το συντομότερο δυνατό.